Χαίρετε. Ένα έκτακτο vlog. Δεν μπορούσα να μην το κάνω. Είναι μια μέρα, δεν ξέρω ποια μέρα είναι, και έχω επιστρέψει από ένα γύρισμα που κάναμε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στο ΡΙΚ, για μια εκπομπή που θα προβληθεί 14 Φεβρουαρίου. Ήθελα οπωσδήποτε να κάνω αυτό το vlog πρώτο, για να μοιραστώ μαζί σας το δώρο που μου έκανε ο Ανδρέας ο Γιώρτσιος. Ο Ανδρέας ο Γιώρτσιος είναι ένας Ελλαδίτης, παρουσιαστής στην Κύπρο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σε τηλεθέαση απογευματινή εκπομπή που έχει τον τίτλο Happy Hour. Και έχει εκδώσει ο Ανδρέας αυτό το βιβλίο με φωτογραφίες από την Κύπρο που ονομάζεται CY. Το CY, τα αρχικά της λέξης Cyprus στα αγγλικά, και γράφει μέσα στην παρένθεση CY, δες γιατί. Είναι φωτογραφίες που έχει βγάλει ο ίδιος και λέει: οι εικόνες αυτές είναι μια επιλογή από εκατοντάδες φωτογραφίες που έβγαλα από διάφορες τοποθεσίες της Κύπρου. Σε εκδρομές, περιπάτους, ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητο, σταματημένο στην κίνηση. Εικόνες που τράβηξαν το βλέμμα μου. Εικόνες που με έκαναν να δω. Και εγώ θα έλεγα εικόνες που μας λένε γιατί ο Ανδρέας έμεινε στην Κύπρο. Τα καθαρά έσοδα διατίθενται στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φύλων. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το βιβλίο, δεν είμαι σίγουρη. Θα σας βάλω από κάτω τη φωτογραφία του, το σύνδεσμο του Ανδρέα στο προφίλ, να το ρωτήσετε. Ο Ανδρέας Γιώρτσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Θεσσαλονικιός και είναι μόνο 5 χρόνια μεγαλύτερός μου. Όπου και έζησε στο 1997, όταν αποφάσισε να αποδεχθεί την επαγγελματική πρόταση που του έγινε και έκτοτε ζει και εργάζεται στην Κύπρο. Άρα, Ανδρέα μου, ήρθες και εσύ στην Κύπρο το 1997, όπως ήρθα και εγώ. Συνεργάστηκε σχεδόν με όλα τα συγκροτήματα μέσω μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπα, ως δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης περιοδικών, διευθυντής προγράμματος ραδιοφώνου, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, λόγου και ειδήσεων. Από το 2006 διευθύνει το στούντιο Pilates Body Harmony, το οποίο είναι και επίσημο. Το επίσημο και αποκλειστικό εκπαιδευτικό κέντρο της Mary Thew Health and Fitness Canada στην Κύπρο. Και λέει στη μνήμη του αγαπημένου μου πατέρα. Και γράφει ο Ανδρέας: εικόνες, λέξεις, χρώματα, συναισθήματα, ζωή, θάνατος, ανατολή, δύση, αένος, κύκλος, ο κύκλος της ζωής. Κοιτάς, αλλά δεν βλέπεις. Κοιτάς, αλλά δεν προσέχεις. Δες, άνοιξε τα μάτια της ψυχής και την καρδιά σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή του αποχαιρετισμού. Μάτια υγρά, γεμάτα δάκρυα, δεν θα σε ξαναδώ, μου είπες, νιώθοντας ότι το τέλος είναι κοντά. Για τον πατέρα του πρέπει να τα γράφει, γιατί το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον πατέρα του. Ένα έξυπνο τηλέφωνο στο χέρι και μια εφαρμογή με οδήγησαν στο να βλέπω τον κόσμο με άλλη προοπτική. Να βλέπω μένα, αλλά να κοιτάω και να προσέχω τις λεπτομέρειες, να παρακολουθώ, να παρατηρώ τα χρώματα, τις αντιθέσεις και τα παιχνίδια του φωτός, τη δημιουργική παλέτα της φύσης. Μια τάση φυγής από την καθημερινότητα και μια επιθυμία επιστροφής στις ρίζες. Αναζωογόνησης από την ενέργεια του ήλιου και σύνδεσης με τη φύση. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι μια επιλογή από εκατοντάδες φωτογραφίες που έβγαλα από διάφορες τοποθεσίες της Κύπρου, σε εκδρομές, περιπάτους, ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητο. Σταματημένο στην κίνηση, αυτό είχα διαβάσει και πριν. Εικόνες που τράβηξαν το βλέμμα μου, εικόνες που με έκαναν να δω. Και αν κάποια στιγμή νιώσεις πως τα εμπόδια είναι ξεπέραστα και η καθημερινότητα σε πνίγει, απλά κοίταξε ψηλά, άσε το βλέμμα σου να περιπλανηθεί στον ορίζοντα. Άσε την ενέργεια του σύμπαντος να σε κυριεύσει και πάρει μια βαθιά αναπνοή. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής και την καρδιά. Δες γιατί. Ανδρέας Γιώρτσιος. Θα σας δείξω μερικές από τις φωτογραφίες. Εδώ πέρα είναι η Πέτρα του Ρωμιού. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Είναι η Ανατολή, λέει, στη Πέτρα του Ρωμιού, αιαρινή ησημερία, λέει. Εδώ είναι Δύση στο Ζύγι, που είναι το αλλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου, Ιούνιος. Πόλη Χρυσοχούς, Μάιος, λέει. Πόλη Χρυσοχούς είναι μια περιοχή κοντά στην Πάφο, στην επαρχία Πάφου. Αγία Νάπα, Εκκλησία και Αγίων Αναργύρων, Φεβρουάριος. Γράφει και τι εποχή του χρόνου το γύρισε. Στρόβολος, Ελαιώνων, Νοέμβριος. Ο Στρόβολος και η Ελαιώνων, η περιοχή είναι κέντρο Λευκοσίας, κοντά στη Λευκοσία. Λακατάμια, Ιανουάριος, και αυτή η περιοχή είναι Λευκοσία. Γήπεδο Λυκείου Κύκου, Έγκομη, Απρίλιος. Κοιτάξτε, ρε Ανδρέα, είσαι πάρα πολύ καλός, α.
Στρόβολος μετά τη βροχή, Δεκέμβριος. Αχ, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι λεζάντες του Ανδρέα. Λιμανάκι Αγίας Νάπας, Φεβρουάριος. Κόλπος Χρυσοχούς, πάλι από επαρχία Πάφου, Ιούνιος. Στρόβολος Μάρτιος, Τύμβος Μακεδονίτισσα, Σεπτέμβριος. Αυτές είναι από Λευκοσία. Καταλάβατε πως ο Ανδρέας στην Λευκοσία κάνει εξορμήσεις στην Αγία Νάπα και στην Πάφου. Λιμανάκι κάτω Πάφου Μάιος. Όχι, κοιτάξτε πως είναι η πόλη που έχω γεννηθεί. Πανέμορφη. Αγία Τριάδα Πρωταράς, Ιούνιος. Από εδώ είναι Πρωταράς. Τι όμορφος που είναι. Μετά. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, Ορούντα, Απρίλιος. Η Ορούντα είναι εδώ ένα χωριό κοντά σε εμάς. Ε. Φράγμα Σύμβουλος, Σωτήρα, Λεμεσού, Μάιος. Όλο το βιβλίο θα το δείξω. Δύση Λίου, Τύμβος Μακεδονίτη, Λίου, Τύμβος Μακεδονίτη, σας Μάρτιος. Ανδρέα, μένεις κοντά στον Τύμβο. Δύση Λίου, λιμάνι Λεμεσού, Φεβρουάριος. Wow. Έχεις μία αγάπη για την Ανατολή και τη Δύση, ε. Η κόρη μου έχει μεγάλη αγάπη για τη Δύση. Κυματοθράφστε, αλληλευτικό καταφύγιο, Ζυγείο, Δεκέμβριος. Ωραία φωτογραφία. Είσαι πολύ καλός. Και αυτό πάλι είναι από το Ζύγι. Κάβο Μάρης, Πρωταράς, Ιούλιος. Όχι, δεν είναι Αμερική, δεν είναι, πώς τη λένε και τη Φλόριδα, δεν ξέρω εγώ τι LA, είναι Κάβο Μάρης τον Πρωταρά. Ποταμός Λιοπετρίου τον Αύγουστο, αχ, είναι πολύ ωραία περιοχή, εκεί και τέλειες ψαροταβέρνες, τέλειες. Μα, είδατε τι ωραία που είναι Κύπρος. Αμυγδαλιά Δύση Λίου Γέρι, Οκτώβριος. Wow. Τι ωραία χρώματα παίρνει η αμυγδαλιά από τη Δύση του Ηλίου. Δύση Ηλίου Έγκομη, Απρίλιος. Λοιπόν, Ανδρέα, αυτό το βιβλίο θα το δώσω στην Κυριακή που της αρέσει πολύ να ζωγραφίσει τις Δύσεις και τις Ανατολές του Ήλιου. Λιμανάκι Αγίας Νάπας, λέει Φεβρουάριος, και αυτή μάλλον θα είναι Δύση. Αγία Νάπα Ιούνιος. Περιοχή Hilton Park, Λευκοσία, Μάρτιος. Αυτό είναι στο κέντρο της πόλης, το κέντρο. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, Λευκοσία, Απρίλιος. Και αυτό πάλι κέντρο. Πού πας βρε Ανδρέα και βρίσκεις, πώς το λένε, πας και ξεφυτρώνεις να δεις πού έχει ωραία μέρη. Στρόβολος λέει εδώ, πάλι. Φεβρουάριος. Και λοιπά και λοιπά. Εδώ λέει είναι από το ζωολογικό κήπο στην Πάφου. Και λέει είναι δέντρο Floss Silk. Ζωολογικός κήπος Πάφου, Δεκέμβριος. Αυτό το δέντρο είναι εξωτικό προφανώς, το οποίο το έχουν φυτέψει εκεί πέρα. Γιατί εμείς στο χωριό μας στην Πάφου δεν είχαμε τέτοια δέντρα. Δύση Ηλίου, παραλία Φάρου, Πάφος Μάιος. Εδώ η παραλία Φάρου είναι η παραλία που πηγαίνω με τον πατέρα μου περπάτημα όταν είμαι στην Κύπρο, όταν είμαι στην Πάφου. Παφίτες λένε την Πάθο Κύπρο. Αχτή κυβερνήτη, Governor's Mitch, Ιούνιος. Θαλασσινές πηγές, Αγία Νάπα, Μάρτιος. Έχουμε και στην Πάθο θαλασσινές πηγές. Αυτές είναι οι θαλασσινές πηγές της Αγίας Νάπας. Την άλλη άκρη. Natura Beach Hotel, πόλη Χρυσοχούς, Μάιος. Προσάραξη, έτρο 3, Πέγια, Ιούνιος. Η Πέγια είναι στην Πάφο. Καταράχτες Καλλιδονίας, Πλάτρες Σεπτέμβριος, τα Καλλιδόνια που λέμε εμείς εδώ. Δρόμος με νεού περβολιών, Ιούνιος. Είναι προς τη Λάρνακα αυτό. Διεθνής Έκθεση Μάρτιος, στη Λευκοσία. Σ' αρέσει πολύ ο ουρανός, ε. Δύση Ηλίου, Έγκομη Ιανουάριος. Είχε και λίγη κατάθλιψη όταν ρούσα αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί εγώ το 10, το 12, το 13 είχα κατάθλιψη όλο τον ουρανό τραβούσα. Εκκλησία Τιμίου Σταυρού Λεύκαρα Μάιος. Γιατί πάντα έχει ουρανό μέσα όταν τραβήξει. Ορθόληθη, δρόμος Λιθοδόντα Κόρνου Ιούνιος. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Τα σύννεφα. Φράγμα Ξυλιά του Μάιος. Μεταμόρφωση του Σωτήρου 16ου αιώνα, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO, Παλαιχώρη, Ιούνιος. Εδώ είναι πιο πάνω αυτή η εκκλησία.
Δύση ηλίου Λατσί Μάιος. Αχ, το Λατσί είναι κοντά στην Πάφου, είναι στην επαρχία Πάφου. Είναι η αγαπημένη μου παραλία Κολύμπη. Και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι όλο πέτρες, δεν έχει άμμο και δεν λερώνεσαι. Και έπαιρνα και τα παιδιά και τα έριχνα στη θάλασσα. Μου έλεγα, μα έχει πέτρες, τους έπαιρνα βαθιά και τους έριχνα. Κατασκηνωτικός χώρος πόλης Χρυσοχούς Μάιος. Αχ, τι ωραίο που είναι εδώ. Πολεμίδια Λεμεσός Απρίλιος. Αγλαντζά Φεβρουάριος. Η Αγλαντζά είναι η συνοικία της Λευκοσίας. Λεωφόρος Ελαιώνων Στρόβουλος Ιανουάριος. Πάει αυτός και ξετρυπώνει μέσα στη μέση της πόλης όμορφες εικόνες. Λεωφόρος Στροβόλου Φεβρουάριος. Πάλι μέσα του. Ξέρω που είναι εδώ, εκεί που είναι η Σίτα. Λεωφόρος Κωστής 8ης Οκτωβρίου, έγκομη Ιανουάριος. Δηλαδή οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από τη Λευκοσία που κλαίγομαι εγώ ότι δεν είναι όμορφη Λευκοσία. Αλλά είναι όμορφη Λευκοσία, όμως τη βλέπεις με όμορφα μάτια. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, μετόχη κύκου Λευκοσία Ιανουάριος. Αντρέα, μη μου πεις ότι εδώ δεν είχες κατάθλιψη. Είσαι σοβαρά τώρα για να βγάλεις αυτές τις φωτογραφίες. Ίσως ή δεν είχες πεσμένη διάθεση. Και εδώ είναι Λευκοσία Απρίλιος. Έλα ρε Αντρέα, αυτή μοιάζει σαν να την έχεις βγάλει από τον μπαλκόνι στο παλιό μου το γραφείο. Έτσι έβγαζε και εγώ τέτοιες, αλλά όχι τόσο καλλιτεχνίδες. Μετά πάμε. Γέρι Οκτώβριος. Εδώ έχει αρχίσει να χνοφέγγει εδώ. Παιδιαίος Οκτώβριος. Παιδιαίος είναι εδώ στον πεζόδρομο που σας είπα ότι περπατούσα όταν ήμουν στη Λευκοσία πρωτού μετακομίσω. Κόλπος Κόνου Ιούνιος. Παραλία Φάρου Λάρνακα Ιούνιος. Ευτυχώς υπάρχουν τις σκεπικές όλες φωτογραφίες προς το τέλος. Λάρνακα Ιούλιος. Αυτοκινητόδρομος Γερίου Λευκοσίας Μάιος. Πάλι με τα... είσαι με τις δύσεις εσύ. Γεφύρι Δελίκη που Ιούνιος, είναι χωριό αυτό. Καμάρα του Κόρακα, Αγία Ανάπα Φεβρουάριος. Κοιτάξτε, Καμάρα του Κόρακα, στη θάλασσα μέσα, ε. Φυσική καμάρα. Αιωνόβιο δέντρο Ελιάς, περιοχή Πότιμα Ξυλιάτη Ιούνιος. Αιωνόβιο δέντρο, αρχαίο, ε. Κοιτάξτε πώς είναι. Μανή Παναγία του Άρακα, 12ο αιώνα Λακουδερά, μνημείο Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO Μάιος. Αυτές είναι οι αρχαίες εκκλησίες που έχει πάρει υπό την αιγίδα της UNESCO. Θαλασσινές πηγές Κάβον Γκρέκο Ιούνιος. Αχ, εδώ είχε βρει τη χαρά, ε. Καλοκαίρι. Πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε. Κακοπετριά Μάρτιος. Και εδώ πάλι Κακοπετριά Μάρτιος. Αχ, μου αρέσει αυτή. Αυτή έχει και τη μελαγχολία του από τα σύννεφα, τα σκούρα, αλλά έχει και τα πουλιά που φέρνουν ελπίδα. Άντε πάλι, μας μαύρισε. Στρόβολος Οκτώβριος. Α, εδώ δείχνει Ανατολή μάλλον. Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας Λευκοσίας Μάιος. Ή δεν ξέρει του ίδιου σαν Ανατολή, γι' αυτό δεν μας λέει. Λιμανάκι κάτω Πάφου Μάιος. Είδετε έτσι, δηλαδή τι πόλη έχω γεννηθεί. Ανεμογεννήτριες Λάρνακα Μάρτιος. Ανατολή Λίου Λιμάνι Λεμεσού Φεβρουάριος. Κόλπος Σιρήνα Πρωταρά Ιούλιος. Και πώς το πέτυχες, Ανδρέα μου, χωρίς κόσμο? Πρέπει πάρα πολύ πρωί, γιατί είναι μια από τις πιο κοσμικές παραλίες αυτή. Κάβον Γκρέκο Ιούνιος. Ωραία. Αγριολούλουδο Ακροτήρι Κάβουν Γκρέκο Φεβρουάριος. Κοιτάξτε τι όμορφη άγρια φύση έχουμε. Αυτός από άγριους ανθρώπους σαν εμένα έχουμε και άγρια φύση. Λουλούδι Αμυγδαλιάς Φεβρουάριος. Αυτό που εγώ μπορώ να το δω μόνο σε φωτογραφία γιατί έχω αλλεργία στα αμύγδαλα και ειδικά στα άνθη τους. Πρωταράς Ιανουάριος. Τέλεια φωτογραφία. Κόλπος Φίκτρι Πρωταράς Φεβρουάριος. Και αυτός είναι ένας πολύ... Έχω πάει σε αυτή την παραλία, έχω πάρει την Κυριακή δηλαδή. Και τόλμησα και κολύμπησα κιόλας, να είναι τόσο θάρρος. Γιατί μιλάμε είναι τις πιο κοσμικές. Και εδώ είναι Δύση Ηλίου, ελευτικό καταφύγιο Ζυγίου Ιούλιος. Αυτό είναι το βιβλίο. Δεν μπορούσα να μην σας δείξω αυτές τις τέλειες φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Ανδρέας ο Γιόρτσιος. Και ονομάζονται, τις έχει βάλει σε αυτό το άλμπουμ το οποίο θα δώσω στην κόρη μου την Κυριακή, γιατί της αρέσει πολύ να ζωγραφίζει Ανατολές και Δύσεις, που έχει πολλές μέσα. Και έχει τον τίτλο CY. Ανδρέα Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο. Και να είσαι πάντα καλά, πάντα χαρούμενος έτσι όπως είδα σήμερα. Φιλιά!